Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ είναι μια ευκαιρία να επαναβεβαιώσουμε τη σημασία του ευρωατλαντικού δεσμού που δοκιμάστηκε τα τελευταία 4 χρόνια. Είναι όμως μια ευκαιρία επίσης να επαναβεβαιώσουμε την προσήλωσή μας στις κοινές αξίες, αρχές, αλλά και την ενότητα της σημασίας, της συμμαχίας. Αντιμετωπίζουμε μια σειρά από εξαιρετικά σύνθετες προκλήσεις, οι οποίες απαιτούν την αναπροσαρμογή της στρατηγικής της συμμαχίας μας. Ο COVID απέδειξε πόσο ευάλωτες είναι οι κοινωνίες μας σε έναν ιό ο οποίος δεν είναι καν ορατός διαγυμνού οφθαλμού. Κλιματική αλλαγή, εκτός από τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, θα έχει σημαντικές επιπτώσεις και στα ζητήματα ασφάλειας, καθώς θα ενθαρρύνει τις μεταναστευτικές ροές. Και βέβαια, αυταρχικά καθεστώτα θα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το υβριδικό τους οπλοστάσιο προκειμένου να αποδυναμώνουν τους δημοκρατικούς μας θεσμούς. Απέναντι σε όλα αυτά, η ατζέντα του ΝΑΤΟ 2030 έρχεται να δώσει μια σειρά από εμπεριστατωμένες απαντήσεις. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Είναι μια χώρα που μέχρι και τις δύσκολες εποχές της οικονομικής κρίσης σταθερά δαπανούσε άνω του 2% του ΑΕΠ της σε αμυντικές δαπάνες. Είναι μια χώρα που, καθώς εξέρχεται ισχυρότερη από την κρίση που την τενάρισε την τελευταία δεκαετία, έρχεται να επενδύσει αυξημένους πόρους στις εσωτερικές της δυνατότητες, έτσι ώστε να είναι ακόμα πιο αξιόπιστη στις υποχρεώσεις της απέναντι στη συμμαχία.